Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στα δικαστήρια τα επόμενα επεισόδια της διάσπασης στο ΣΥΡΙΖΑ με ανταλλαγή μηνύσεων από Κουμουνδούρου και Κασελάκη. Σε εξέλιξη μάχη για την τύχη των βουλευτικών εδρών όσων αποχωρήσουν από το κόμμα. Το Plan B του ΣΥΡΙΖΑ για να διατηρήσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισπεύδουν την παράδοση πυράβλων στο Κίεβο, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η κίνηση Biden πριν την ανάληψη της Προεδρίας από τον Τραμπ. Μαζική Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα. Νοικοκυριά σε απόγνωση λόγω ακρίβειας, παρά τα μέτρα για να μπει φρένο στις ανατιμήσεις. Ακριβότερο κατά 30 ευρώ το μήνα σε σχέση με το 2021, το βασικό καλάθι προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με έρευνα. Η Αθήνα γέμισε χαμόγελα και αισιοδοξία. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο αυθεντικός μαραθώνιος. Τα στιγμιότυπα, οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν και οι συγκινητικές στιγμές. Πόλεμος έχει ξεσπάσει, κυρίες και κύριοι, στην αριστερά μετά το διαζύγιο του ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη, με τις δύο πλευρές να δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια. Εδιαστάθηκαν οι καταγγελίες της Κουμουνδούρου για το πόθεν έσχεση του πρώην Προέδρου και τις ενδεχόμενες σχέσεις του με offshore εταιρείες. Κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Στέφανου Κασελάκη, που προαναγγέλει και αυτός προσφυγή στη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα μένεται και η μάχη των εδρών με τις αποχωρήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που ίσως βάλει το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μαζί μου στο στούντιο. Είναι και ο Νίκος Σβέρκος. Θα παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το βίντεο με το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις και επιστρέφουμε. Νέα τροπή φαίνεται ότι παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τον Στέφανο Κασελάκη, καθώς και οι δύο πλευρές ετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να καταθέσει στις αρμόδιες αρχές όλα τα στοιχεία που παρέδωσε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με το πόθεν έσχεσης του τέος Προέδρου, αλλά και τις πιθανές σχέσεις του με offshore εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους. Ο Στέφανος Κασελάκης κουβαλάει ήδη το στίγμα της αποστασίας και της λογικής. Έχασα και έφυγα για τα αμήλικτα και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πόθεν έσχεσης και τις offshore, είναι σαφές ότι πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Εγώ καλώ όλους τους συντρόφους βουλευτές να το ξανασκεφτούν και αυτούς που το σκέφτονται να μην το πράξουν. Διότι σε λίγο καιρό μπορεί αυτός που τους το προτείνει να μην είναι καν στην Ελλάδα. Στη δικαιοσύνη προανήγγειλε ότι θα στραφεί και ο Στέφανος Κασελάκης, που επιμένει πως το πόθεν έσχεση του είναι καθαρό και ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα δολάριο παράνομα. Προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων, οι οποίοι παραποιούν και διαστρεβλώνουν χειρότερα από τη Νέα Δημοκρατία την αρχική δήλωση πόθεν έσχεση μου, η οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αληθής και κρυστάλλινη. Το ερώτημα που προκαλεί η δικαστική τροπή που λαμβάνει η σύγκρουση είναι το αν θα επιταχύνει ή θα φρενάρει τις αποσχιστικές τάσεις που υπάρχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που κινδυνεύει να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύνημα το ενδιαφέρει να καλύψει έναν πολίτη ο οποίος έχει πρόσημο δημοκρατικό, προοδευτικό και που τα εφιστάμενα κομματικά σχήματα σήμερα δεν τον καλύπτουν. Εγώ όταν διαφωνώ παραδίδω αυτά τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μου είχαν αναθέσει ή οτιδήποτε. Εγώ. Από εκεί πέρα, το πώς σκέφτεται ο καθένας και μάλιστα σε ακραίες καταστάσεις που βρίσκουμε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ήδη την πρόθεσή τους να ανεξαρτητοποιηθούν έχουν εκφράσει 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Πέτρο Παπά, Ραλία Χριστίδου, Αλέξανδρο Αυλονίτη και Κυριακή Μάλαμα, που από τη Δευτέρα δεν θα ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή μιλώ με πολλούς. Παραδείγματος χάρη πριν από λίγο καιρό. 15 άτομα θα μπορούσαν να συστήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Αν η πρόθεση των 4 βουλευτών γίνει πράξη, τότε οι ισορροπίες στο κοινοβουλευτικό τοπίο θα αλλάξουν ριζικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα έχουν τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Με την Κουμουνδούρου να διατηρεί πάντως τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμένα με πήρε ένας από τους βουλευτές που έφυγε ήδη πριν από 2 μέρες και μου λέει: θέλω σήμερα να εξαρτητοποιηθώ. Και του λέω, κατά τη δική μου αντίληψη, αγαπητέ φίλε, εγώ αν είμαι σου, δεν θα ανεξαρτητοποιούμουν τώρα. Ανεξαρτητοποιήθηκε.
Μετά το οριστικό τέλος της παρένθεσης, Κασελάκη στην Κουμουνδούρου ετοιμάζονται να ρίξουν όλο το βάρος τους στη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού. Λοιπόν, μαζί μας είναι και ο Αντώνης Γιώκας. Αντώνη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένας αναβρασμός μετά την τρίτη διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γίνεται και μασάζ σε βουλευτές να το ξεφτούν ξανά και να μην αποχωρήσουν τελικά. Καλά, είναι προφανές, Βασίλη, ότι δεν πρόκειται να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια στην Κουμουνδούρου και να δουν τη δεύτερη θέση να χάνεται και να υλοποιείται το σχέδιο αποστασίας, όπως χαρακτηρίζουν από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης τις κινήσεις του Στέφανου Κασελάκη και τη διάσπαση του κόμματος. Ήδη τα κορυφαία στελέχη του κόμματος έχουν αρχίσει να πιάνουν δουλειά. Και οι πληροφορίες στο Άξιον 24 αναφέρουν ότι ο Νίκος Παπάς και ο Χρήστος Πύρτζης είναι τα δύο στελέχη που έχουν αρχίσει το μασάζ, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, προς τους βουλευτές που σκέφτονται ακόμα το τι θα πράξουν στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή, αναφερόμαστε στον κύριο Σαρακιώτη, αναφερόμαστε στην κυρία Κρήτα, τον κύριο Βαγγέλη Αποστολάκη, τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο και την κυρία Γιώτα Πούλου. Σε αυτούς έχουν εστιάσει, καθώς θεωρούν την υπόθεση της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη τελειωμένη και ότι θα αναεξαρτοποιηθεί αύριο το πρωί, ενώ παράλληλα δεν θεωρούν χαμένη και την υπόθεση των 4 βουλευτών που έχουν ήδη εκφράσει τη βούλησή τους να αναεξαρτοποιηθούν. Πάντως, αν ανοίξει το παιχνίδι και η Κουμουνδούρου απευθυνθεί ακόμα και σε ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται βέβαια από την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η κοινοβουλευτική σειρά των κομμάτων, δεν θα πρέπει να μας προξενήσει εντύπωση βασικά. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Πάμε και στην Αλεξάνδρα Καημένου, κυρίες και κύριοι, για να δούμε, Αλεξάνδρα, πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτόν τον κατακαιρματισμό της αριστεράς. Ναι, αυτό που σχολιάζουν, μάλλον αυτό που δεν κάνουν κανένα σχόλιο, δεν σχόλιο. Αυτό λένε από την Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, λένε επίσης πως όλα αυτά που βλέπουμε να διαδραματίζονται στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα είναι δημιούργημα, είναι κληρονομιά του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αναγνωρίζουν τον Νίκο Παπά ως συνομιλητή στη Βουλή, παρά μόνο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, επιλέγουν να απαντούν. Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν να απευθύνονται όταν εκτοξεύει και εκείνος τις βολές του. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα, περιμένουμε και το ραντεβού μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Στάση αναμονής, λοιπόν, για τα όσα συμβαίνουν στην αριστερά. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, έρχομαι τώρα στον Νίκο Σβέρκο, διότι, Νίκο, η συνέχεια, όπως είδαμε, δίνεται στα δικαστήρια. Μένεται και η μάχη στο παρασκήνιο για τις έδρες. Η πρόβλεψή σου τώρα ποια είναι, Νίκο, διότι ο κύριος Κασελάκης αντιμετωπίζει, φαίνεται αυτό, με μένο στο κόμμα, το οποίο τον εξέλεξε πρόεδρο μόλις πριν από 11 μήνες. Ακριβώς. Και είναι μια ανελίτη μάχη η οποία θα δοθεί στην επόμενη φάση, ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη. Κάποιοι μάλιστα θυμήθηκαν και την παλιά χολιγουντιανή ταινία Τον Πόλεμο των Ρόουζ. Μια δηλαδή ανελέητη μάχη μπροστά στα δικαστήρια που θα φτάσει και στα δικαστήρια. Και στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης, οι offshore εταιρείες, το πόθεν ένσχυση του κυρίου Κασελάκη. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει ένας πραγματικά πολύ σκληρός πόλεμος και μια αντιπαράθεση. Πάντως, Νίκο, υπάρχει και ένα άλλο πολιτικό θέμα, διότι ο κύριος Κασελάκης καλοδέχεται τους βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις έδρες τους. Όταν όμως έφυγε η κυρία Χτσιόγλου από το ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξει τη Νέα Αριστερά, δεν έλεγε το ίδιο. Κατάφερα και μέτρησα, Βασίλη, 18 δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη, στις οποίες είχε πει εισάριθμους χαρακτηρισμούς για τους αποχωρήσαντες τότε τον περασμένο Νοέμβριο. Διασπαστές, υπονομευτές, προδότες, αποστάτες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα όμως που ήρθαν αλλιώς τα πράγματα, ο κύριος Κασελάκης αντιμετωπίζει αλλιώς την όλη υπόθεση και θεωρεί ότι εκείνος εκπροσωπεί τον πραγματικό δημοκρατικό ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και με τους βουλευτές, όσοι είναι και όσες είναι, οι οποίοι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Νίκο, με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα, αυτή την περίοδο στην αριστερά, θα έλεγες ότι είναι η χρυσή ευκαιρία για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Εάν τα αριθμητικά δεδομένα φτάσουν εκεί, βεβαίως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μια χρυσή ευκαιρία στο να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ και σε κύριο, και να αναδειχθεί όχι μόνο στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία, σε κύριο πόλο αντιπολίτευσης. Τώρα, έχουν υπάρξει στο παρελθόν και άλλες ευκαιρίες. Θα δούμε πώς θα τις διαχειριστεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Να δούμε αν θα αντλήσει και βουλευτές από κάποιους από αυτούς που θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσει το βάρος του και στη διεύρυνση, θα έλεγα αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει ένα κενό στα αριστερά. Κατά δεύτερον, πρέπει να δει πώς θα αναπτύξει και τις δυνάμεις του στις πιο λαϊκές γειτονιές. Ξαναλέω, έτσι ώστε να αντιστοιχηθεί η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση με την κοινωνική αντιπολίτευση. Λοιπόν, να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το θέμα
μας στην αριστερά. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός σύνορων θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Η διεθνής κοινότητα έχει στραμμένο το βλέμμα της στην εξωτερική πολιτική που θα ασκήσει ο νέος πρόεδρος της Αμερικής. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρίχνει το βάρος του περισσότερο στη Μέση Ανατολή παρά στην Ουκρανία. Η επερχόμενη στροφή της Ουάσιγκτον στον πόλεμο της Ουκρανίας αναγκάζει τον Τζο Μπάιντεν να επισπεύσει την αποστολή 500 πυράβλων στο Κίεβο πριν προλάβει να αναλάβει την προεδρία ο Τραμπ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ουκρανία εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση με drones προς τη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για το Λευκό Οίκο και οι φόβοι πως θα διακόψει τη στρατιωτική και χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο αυξάνονται. Δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Biden στέλνει εσπευσμένα πυράβλους στην Ουκρανία προτού ο Τραμπ κλείσει την κάνουλα. Οι ΗΠΑ βιάζονται να στείλουν όπλα πριν αναλάβει καθήκοντα ο Τραμπ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αμερική βάζει σε κίνδυνο τον αγωγό όπλων που επιτρέπει στην Ουκρανία να συνεχίσει να πολεμά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν αμέσα περισσότερους από 500 πυράβλους για τα συστήματα Patriot και NASAMS, ώστε να καλύψουν τις φετινές ανάγκες της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας. Surging that aid to Ukraine, we're going to continue to make sure that they have the strongest everything that they need on the battlefield to push back against Russia's aggression. So that certainly doesn't change. Ο Τραμπ ξεδιπλώνει με το καλημέρα της εκλογής του την ατζέντα της νέας κυβέρνησης. Η Κρυμαία χάθηκε, στόχος δεν είναι η ανάκτηση εδαφών, είναι το πρώτο μήνυμα του Τραμπ στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. We've got news for President Zelensky. Crimea is gone. And if that is your priority of getting Crimea back and having American soldiers fight to get Crimea back, you're on your own. Πάνω από 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύουν τη ρωσική πρωτεύουσα. Στη μαζικότερη επίθεση με ντρόν του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου. Λίγες ώρες μετά τα κακά μαντάτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. The mayor of Moscow saying more than 30 were intercepted on their way to the city. It caused two international airports to be closed. Ξεσπούν πυρκαγιές. Σπίτια και αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες. Είχε προηγηθεί ολονύχτιο σφυροκόπημα της Ρωσίας με ντρόν στα νότια προάστια της Οδυσσού, όπου τραυματίστηκαν άμαχοι. Οι πρώτες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν ξεκάθαρα πως αφήνει στην άκρη την Ουκρανία και βάζει σε πρώτη προτεραιότητα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και η Εμμανουέλα Τσουδερού απόδειξη είναι πως συνομίλησε για τρίτη φορά μέσα σε ελάχιστες ημέρες με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ακριβώς, Βασίλη. Όλα δείχνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει την προσοχή του στο Μεσανατολικό. Καθώς βλέπουμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει πως είχε συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ τρεις φορές τις τελευταίες ημέρες με στόχο την ενίσχυση της συμμαχίας μεταξύ των δύο κρατών. Όπως είπε, συζήτησαν την Ιρανική απειλή σε κάθε της πτυχή, αλλά και τις ευκαιρίες που έχει το Ισραήλ για ειρήνη αλλά και για επέκταση. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζοκ, ταυτόχρονα πρόκειται να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο την Τρίτη για να συζητήσουν την ταυτόχρονη κρίση στη Γάζα και τον Λίβανο. Ωστόσο, μέχρι τον Ιανουάριο που θα αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ, αναμένεται ότι η κυβέρνηση Biden θα σφίξει τα λουριά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, περιορίζοντας την στρατιωτική υποστήριξη του Ισραήλ, αν το Ισραήλ δεν τηρήσει την αμερικανική προθεσμία για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Εμμανουέλα, να δούμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για τη νέα επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. בימים האחרונים אני שוחחתי שלוש פעמים עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. אלה היו שיחות טובות וחשובות מאוד. שיחות שנועדו להדק עוד יותר את הברית האיתנה בין ישראל לארצות הברית. אנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני על כל מרכיבה ואת הסכנה שנשקפת ממנו. ואנחנו רואים גם את ההזדמנויות הגדולות שעומדות בפני ישראל בתחום השלום, בהרחבתו ובתחומים אחרים. Και στο φως της δημοσιότητας, Εμμανουέλα, έρχονται αποκαλυπτικά βίντεο με τα βασανιστήρια της Χαμάς σε Παλαιστίνιους πολίτες.
Ακριβώς, Βασίλη, οι IDF δίνουν στο φως της δημοσιότητας βίντεο, στο οποίο βλέπουμε ότι οι Παλαιστίνοι βασανίζονται από τη Χαμάς. Είναι ένα βίντεο το οποίο βρέθηκε τώρα σε επιχείρηση των IDF στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως βλέπουμε στις εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος, οι άνθρωποι φαίνονται δεμένοι με αλυσίδες. Τα πρόσωπά τους είναι καλυμμένα με κουκούλες, σε γραφεία ή και σε κελιά και υπόκεινται βασανιστήρια και ξυλοδαρμούς. Είναι πως... το 2019 από Μανουέλα, απλά τώρα δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ακριβώς, βρέθηκαν πρόσφατα. Ακριβώς. Να πούμε πως η Χαμάς κατηγορείται εδώ και καιρό από το Ισραήλ ότι συλλαμβάνει και βασανίζει πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τους ότι είναι μέλη των IDF ή της Mossad. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Την πεποίθηση πως οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ θα παραμείνουν σταθερές και παραγωγικές και με τη νέα Προεδρία Τραμπ, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανασκόπηση. Την ίδια ώρα πάντως σε όλη την Ευρώπη επικρατεί στάση αναμονής μέχρι τον Ιανουάριο, που θα αναλάβει καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην έτη περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδα-ΣΥΠΑ προσβλέπει η Αθήνα. Μετά από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνεί πως η συνεργασία των δύο χωρών θα παραμείνει στενή. Το πρόσημο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είναι εθνικό και όχι παραταξιακό. Και δεδομένης της ισχυρής παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι σίγουρος ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μας θα παραμείνουν σταθερές και παραγωγικές και με τη νέα Προεδρία Τραμπ. Ο αμερικάνικος λαός έχει ένα θυμό και έχει βαρεθεί τους ελίτς και τους πολιτικούς και τους ακαδημαϊκούς και τους οικονομικούς να τους λένε τι θα πιστεύετε και δώσανε ένα πολύ σαφές μήνυμα. Την ίδια ώρα η Ευρώπη εξακολουθεί να σταθμίζει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ με την αμηχανία να είναι εκδηλή. The United States is our biggest economic and trading partner. We share a unique historical bond and our citizens share millions of friendships across the Atlantic. So it is important to build good relations with a new administration from the very beginning on. And this is how we will continue to shape the positive transatlantic agenda. Εδώ είμαστε σε ένα σταυροδρόμι της αμερικάνικης σύγχρονης ιστορίας. Το Δημοκρατικό Κόμμα θα λάβει τα μηνύματα που του έστειλε ο λαός. Όλες οι κεραίες στρέφονται στα πρώτα δείγματα γραφής του Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνής κακέρα, καθώς πριν από την κάλπη υπόσχονταν πως θα βάλει τέλος στους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. What we can expect from President Trump on foreign policy? But the real question facing Donald Trump is really two. One, will he support continued military aid for Ukraine? And secondly, what sort of a diplomatic settlement will he try to impose? Ανησυχία επικρατεί και για το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στην Κίνα, με φώτο τις σχετικές δηλώσεις του νέου πλανητάρχη. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας με χαμόγελα και αισιοδοξία γέμισε η Αθήνα για τον 41ο αυθεντικό μαραθώνιο. Με χιλιάδες αθλητές να συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Δεν έλειψαν οι συγκινητικές στιγμές με γονείς που έτρεξαν μαζί με τα παιδιά τους, αλλά και άτομα με κινητικά προβλήματα που έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη ζωή. Θες να τρέξεις εσύ όταν μεγαλώσεις? Ναι. Πώς ήταν, Ήταν ωραία εμπειρία, πολύ ωραία εμπειρία. Άνθρωποι κάθε ηλικίας πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας για να τρέξουν στο πλαίσιο του 41ου μαραθωνίου. Και αυτός είναι ο έκτος τερματισμός. Χαλαρά πάμε, γιατί θα τρέξουμε τον γιο μου μαζί. Δρόμοι όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, έτρεξαν με χαρά και ενθουσιασμό. Κάποιοι κρατώντας τα παιδιά τους από το χέρι, άλλοι κουβαλώντας τα στους ώμους και άλλοι με τα μωρά τους στα καροτσάκια. Έτρεξες κι εσύ? Ναι. Σου άρεσε? Πολύ. Χαρούμενος ένας αθλητής που κατάφερε να τερματίσει στον απαιτητικό αγώνα, φίλησε με πάθος τη σύντροφό του που τον περίμενε στον τερματισμό. No, I was 100% sure that he will finish the race. I ran already 3 marathons. But I was not exercising enough, so 10K is just perfect. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή ανθρώπων που παρά τα κινητικά τους προβλήματα δεν το έβαλαν κάτω και συμμετείχαν στον αγώνα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ότι το πάθος και η θέληση είναι κινητήρια δύναμη. Πολλοί ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν τόσο για τις ενδυματολογικές τους εμφανίσεις, όσο και για τα μηνύματα που θέλησαν να περάσουν. Τις εντυπώσεις έκλεψε η δρομέας μπαλαρίνα και ο μονομάχος. Ο μόνος που δεν κατάφερε να τρέξει με τη φουστανέλα του ήταν ο Κώστας Χατζής, ο οποίος ήρθε από την Ολλανδία, αλλά λίγο πριν τον αγώνα άγνωστοι του έκλεψαν τη βαλίτσα και έχασε τη φορεσιά του. Αλλά όταν συνειδητοποίησα ότι είναι πραγματικότητα, τότε άνοιξε και με κατάπιε.
Συνολικά στις τρεις διαδρομές, την μεγάλη των 42.195 μέτρων, των 10 χιλιόμετρων και των 5 χιλιόμετρων, συμμετείχαν 70.000 δρομείς από 152 χώρες. But it was amazing. Amazing finish, but very difficult. You traveled all the way here to Greece just for the marathon? This is first time for me. Οι τελευταίοι δρομείς της κλασικής διαδρομής του μαραθωνίου τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό στάδιο λίγο μετά τις 5.30. Οπότε και έπεσε η αυλαία της 41ης μεγάλης αυτής αθλητικής γιορτής και οι δρόμοι του κέντρου δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, μισό μισθό το χρόνο χάνουν τα νοικοκυριά από τις τεράστιες ανατιμήσεις στα βασικά είδη ανάγκης. Οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη μέσα σε τρία χρόνια, με τους καταναλωτές να περιορίζουν και τις ποσότητες που αγοράζουν. Στο ρεπορτάζ θα δείτε πόσο κόστιζαν μια σειρά από προϊόντα το 2021, αλλά και ποια είναι η τιμή του σήμερα. Μικρό καλάθι κρατούν οι καταναλωτές για τις μεγάλες προσδοκίες στη μάχη κατά της ακρίβειας, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως τα τελευταία τρία χρόνια καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 342 ευρώ το χρόνο αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα. Σε 8 μέρες, 3 κατοστάρικα για σούπερ μάρκετ. Έχει διαφορά όταν πας για τα ψώνια της εβδομάδας, το πόσο βγαίνει πολύ παραπάνω από ό,τι έβγαινε παλιά. Μέσα σε μία τριετία τα βασικά είδη ανατιμήθηκαν κατά 13%. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Σιρκάνα, το καλάθι με βασικά προϊόντα που στήχησε το 2021 181 ευρώ και 97 λεπτά, φέτος έχει φτάσει στα 210 ευρώ και 47 λεπτά. Δηλαδή είναι ακριβότερο κατά 30 ευρώ το μήνα. Μέρα με την ημέρα κάθε επίσκεψη που κάνουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα ακριβαίνουν, παρόλο και την τελευταία ιδιωτική πρωτοβουλία μία μόνιμη μείωση τιμής. Από την ίδια μέρα μέσα αυξάνονται τα προϊόντα πάνω από δύο φορές. Δεν ξέρετε το ρητό κάθε πέρσι καλύτερα. Αυτό ισχύει τώρα. Συγκεκριμένα κοτόπουλο συσκευασμένο ενός σκύλου και 780 γραμμαρίων το 2021 στήχιζε 6 ευρώ και 18 λεπτά, ενώ φέτος 7,80. Λάδι εξαιρετικά παρθένο ενός λίτρου έκανε 8 ευρώ και 9 λεπτά, ενώ σήμερα εκτοξεύτηκε στα 15,38. Κίτρινο τυρί το κιλό το 2021 στα ράφια έκανε 13 ευρώ και 23 λεπτά. Μετά από τρία χρόνια ξεπερνάει τα 16 ευρώ. Το βούτυρο 200 γραμμαρίων κόστιζε 1 ευρώ, ενώ σήμερα 1,40. Οι ντομάτες το κιλό στήχιζαν 1 ευρώ και 50 λεπτά και φέτος 2 ευρώ και 50 λεπτά. Φτώνουμε ότι τα βασικά προϊόντα διατροφής που προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να ακριβαίνουν. Επίσης έχουμε προτείνει επανειλημμένα μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι καταναλωτές λένε ότι πλέον έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις ποσότητες αλλά και τα προϊόντα τα οποία αγόραζαν, καθώς οι τιμές είναι δυσβάσταχτες. Οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Νομίζω κάτι πρέπει να γίνει αυτό. Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται με το Υπουργείο Ανάπτυξης να προαναγγέλει ότι τις επόμενες ημέρες το καλάθι με τις μειωμένες τιμές από 5 έως 24% στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα περιλαμβάνει και νέους κωδικούς, καθώς ο αρχικός στόχος προβλέπει ότι θα αγγίξει τα 600 προϊόντα. 20 μέρες απομένουν για την έναρξη λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης, με τους επιβάτες να κόβουν το πρώτο εισιτήριο στις 30 Νοεμβρίου. Το εμβληματικό έργο περιλαμβάνει 13 σταθμούς και 18 υπερσύγχρονους σειρμούς και θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει πως ανυπομονεί για την πρώτη βόλτα. Πυρετός προετοιμασιών για το μετρό Θεσσαλονίκης, που μπαίνει στις ράγες στις 30 Νοεμβρίου, βελτιώνοντας ριζικά την καθημερινότητα των κατοίκων και αλλάζοντας μια για πάντα τη μορφή του αστικού τοπίου. Μας χωρίζουν 20 μέρες από την έναρξη λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης, ένα εμβληματικό έργο που οι Θεσσαλονικείς το περίμεναν τόσα χρόνια. Έστω και με καθυστέρηση δεκαετιών, η Θεσσαλονίκη αποκτά το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Της αξίζει και δεν σας κρύβω ότι αδειμονώ για την πρώτη βόλτα. Πόσοι επιβάτες αναμένονται να εξυπηρετούνται καθημερινά, πόσοι της Θεσσαλονίκης? Υπολογίζουν κοντά στους... θα μπορείς να φτάσεις κάποια στιγμή κοντά στους 300.000. 300.000 την ημέρα θα κάνουν επιβάσεις, όχι κοντά, επιβάσεις. Επιβάσεις. Τους γίνει μπορεί να είναι έτοιμοι. Να πάνε και βάσιμα. Λοιπόν, εδώ είναι το τελευταίο ζήτημα. Από εδώ θα ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός 30 Νοεμβρίου. Κάτι τέτοιο σκοπεύουμε, δηλαδή θα πατήσει. Αυτό θα πατήσει. Αυτό το άλλο, ναι, κάποιο μάος θα πατήσει. Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο υποδομής της Βόρειας Ελλάδας θα περιλαμβάνει 13 σταθμούς και 18 υπεραυτόματους σειρμούς τελευταίας τεχνολογίας. Ξεκίνησε μόνο του.
Έχει πάρει πρόγραμμα από το κέντρο, η ελέγχου τι θα κάνει και ξεκίνησε μόνο του. Κοιτάξτε, και τώρα θα απολαύσουμε τη διαδρομή. Πραγματικά είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα τρενάκι στο Λούνα Πάρκ, ένα φοβερό σκηνικό το οποίο βιώνουμε τώρα. Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. Με τη νέα πολιτική κομίστρου που υιοθετείται, το εισιτήριο του μετρό αλλά και των λεωφορείων διαμορφώνεται στα 60 λεπτά. Το πακέτο των 10+1 διαδρομών στο μετρό ορίζεται στα 5,80 €, ενώ η τιμή της κάρτας απεριορίστων διαδρομών 30 ημερών στα 16 €. Λοιπόν, πατήσαμε τον κουμπί και μπήκαμε. Πάμε να το εγκαινιάσουμε με το δεξί στο σειρμό, έτσι, και πάμε. Πάμε να το δούμε. Ακόμα είναι... Ακόμα είναι με τις σελοφάν. Τα βλέμματα στρέφονται και στο έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά, που θα περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Έλατε τώρα σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να μπούμε σε εορταστικό κλίμα και να ταξιδέψουμε στο χωριό Ταξιάρχης της Χαλκιδικής, εκεί που καλλιεργούνται έλατα για τις γιορτές. Οι τιμές φέτος θα κοιμαθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, ενώ εδώ και μερικά χρόνια έχουν ξεκινήσει παραγγελίες ακόμα και από τη μακρινή Αυστραλία, ώστε να στολιστούν τα Χριστούγεννα με ελληνικά δέντρα. Τα έλατα από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής ξεκίνησαν το εορταστικό ταξίδι τους προς όλα τα σημεία του πλανήτη. Από τη Χαλκιδική φτάνουν σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στη μακρινή Αυστραλία. Και τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και κάνει εξαγωγές σε Αλβανία, σε Κύπρο και πρόσφατα σε Αυστραλία. Στο ορεινό παραδοσιακό χωριό Ταξιάρχης της Χαλκιδικής, που είναι χτισμένο στην καρδιά του Χολομόντα, στην πλειονότητά τους οι κάτοικοι ηλικίας από 20 έως και 80 ετών ασχολούνται με την καλλιέργεια ελάτου και διαθέτουν στην ελληνική αγορά το 70% των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Η βασική μας αγορά είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουν έλατα κάποιοι παραγωγοί και στο Βόλο, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη. Οι ελατοπαραγωγοί διανύουν πολλά χιλιόμετρα ώστε να μην αφήσουν κανένα σπίτι χωρίς χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα τελευταία χρόνια τα δέντρα ταξιδεύουν εκτός από την Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε Κύπρο, Αλβανία και Αυστραλία. Οι εξαγωγές φέτος θα γίνουν πάλι στην Κύπρο και στην Αλβανία. Παρόλο που το μεταφορικό κόστος παραμένει υψηλό, οι τιμές για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, η τιμή για ένα έλατο ύψους 1,5 μέτρου ξεκινάει από τα 25 ευρώ, για 2,5 μέτρα από τα 40 ευρώ, ενώ για 3 μέτρα από τα 70 ευρώ και φτάνει τα 100. Στην Αθήνα θα βρίσκεις δέντρο με 40, με 50, με 80 και με 100 ευρώ κάπου. Αναλόγως ένα μεγέθη. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να βρεις και δέντρα 40 και 50 ευρώ και 60. Παρά το γεγονός ότι η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες απείλησαν τη φετινή παραγωγή, οι ελατοπαραγωγοί κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό το δέντρο που φέρει τα Χριστούγεννα. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν ειδικοί για τον κίνδυνο λειψιδρίας ακόμα και στην Αττική. Με τα αποθέματα του νερού να λιγοστεύουν επικίνδυνα. Η έλλειψη βροχοπτώσεων, κυρίες και κύριοι, απειλεί ανοιχτά τη χώρα, ενώ για να μην διψάσει η πρωτεύουσα, ξεκινούν έργα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η λειψιδρία απειλεί την Αττική. Τα αποθέματα νερού έχουν συρρυκνωθεί δραματικά, με τους επιστήμονες να ακρούν καμπανάκι κινδύνου για τη λήψη άμεσων μέτρων. Δεν είχαμε χιόνια, στη συνέχεια η άνοιξη δεν είχε βροχές. Άρχισαν πολύ νωρίς υψηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά έδωσαν αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα να έχουμε τις εικόνες που βλέπουμε στους ταμιευτήρες, μικρούς, μεγάλους. Τεχνητές λίμνες, φυσικές λίμνες. Τα στοιχεία της ΕΙΔΑΠ δείχνουν ότι τα συνολικά αποθέματα νερού σε Εύβοινο, Μαραθώνα, Μόρνο και Ηλίκη έχουν μειωθεί κατά 50%. Τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ταμιευτήρες της ΕΙΔΑΠ ήταν γεμάτοι με 1.113.600.000 κυβικά μέτρα νερού, ενώ σήμερα ανέρχονται στα 659.899.000 κυβικά μέτρα νερού. Εάν δεν βρέξει και δεν χιονίσει μέχρι το Μάρτιο, τα πράγματα θα είναι δραματικά. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν μπορούμε να το περιμένουμε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε κάνει
μια εκστρατεία ενημέρωσης, εξοικονόμησης, αυστηρής διαχείρισης. Τα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Climate Book στις 20 Οκτωβρίου του 2023 δείχνει ότι η συνολική έκταση της επιφάνειας της τεχνητής λίμνης του Μόρνου ήταν 14,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ στις 25 Οκτωβρίου φέτος υπολογίστηκε στα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πραγματικά δύσκολη, αφού σας λέω ότι και εδώ στα Καλάβδα έχουμε συναντάμε τέτοιο πρόβλημα. Έχει μήνες να βρέξει καλλιέργειες για τα βοσκοτόπια, γιατί έχουμε εκτατική κτηνοτροφία εδώ. Το 100% είναι εκτατική κτηνοτροφία. Είναι πολύ δύσκολο. Σε περίπτωση που η ανομβρία συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, η ΕΙΔΑΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται σχέδιο το οποίο προβλέπει έργα αφαλάτωσης, επιπλέον γεωτρήσεις, επαναχρησιμοποίηση λιμάτων για άρδευση και εκτροπή νερού από παραποτάμους. Το κόστος των επενδύσεων για να μην διψάσει η Αττική εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 700 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ή από τη γεώτρηση ή από το χώρο διανομής του νερού και μεταφοράς του μέχρι να φτάσει, ας πούμε, στο χωράφι ή μέχρι να φτάσει στο σπίτι ή στον τόπο κατανάλωσης, κατά μέσο όρο έχει υπολογιστεί ότι χάνεται το 40-50% του νερού. Ξεκινά δηλαδή 100 λίτρα και φτάνουν στον τελικό αποδέκτη, στον τελικό χρήστη, είτε σπίτι, είτε χωράφι, είτε οτιδήποτε επιχείρηση, τα μισά. Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχτηκε η Αράχοβα λόγω της λειψιδρίας με απόφαση της πολιτικής προστασίας. Είναι να γίνει μια πολύ σωστή εξοικονόμηση του νερού, διότι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Η απόφαση πάρθηκε για να περιοριστούν οι αυξημένες ανάγκες για νερό στην περιοχή και θα ισχύει έως τις 6 Δεκεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας σε μια τελευταία εξέλιξη. Πάμε στην Κατερίνα Κανάκη. Κατερίνα, εστάλησαν επιστολές από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να εξαρτοποιήσει. Ακριβώς είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην Βουλή. Πριν από ελάχιστα λεπτά, τρεις βουλευτές μέχρι πρότινος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολές ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο του σώματος, τον κύριο Κώστα Τασούλα. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, την Κυριακή Μάλαμα και την Ραλία Χριστίδου το είπαν και το έκαναν επί της ουσίας, όπως ακριβώς είχαν προαναγγείλει από την πρώτη κιόλας ημέρα του καυτού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βεβαίως προηγηθεί και η σχετική επιστολή από την πλευρά του Πέτρου Παπά, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αριθμούν 31 μέλη. Έχουν και δύο δηλαδή 31 βουλευτές. Άρα στην ουσία, Κατερίνα, φεύγουν, ανεξαρτοποιούνται οι τέσσερις συνολικά βουλευτές που το είχαν προαναγγείλει από τις προηγούμενες ημέρες. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι το σκορ είναι ισόπαλο. Ένας ακόμα βουλευτής να φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πάει να πει ότι χάνει οριστικά τα σκύπτρα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εάν δηλαδή αύριο το πρωί Θεοδώρα Τζάκρη, όπως έχει πει, αποχωρήσει τελικώς από την κοινοβουλευτική ομάδα, τότε πάει να πει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι εφ' εξής ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην Πολυτεχνείου του Ζωγράφου. Σύνδεση με το Φάνη Καραμπατσάκη για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Φάνη, οι εικόνες καταστροφής είναι αποκαλυπτικές. Βασίλη, φωτογραφίες από το χώρο της Πριτανίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εδώ στου Ζωγράφου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής από βόμβα ή και από βόμβες Μολότοφ. Οι φλόγες, παρά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, κατέστρεψαν ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό του κτηρίου, ακόμη και τείχους και ταβάνια. Για τη φωτιά ειδοποίησε ο φύλακας και οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει γίνει ως τώρα κάποια σύλληψη, παρά οι 5 προσαγωγές που είπες, με τους προσαχθέντες μετά από λίγο να αφήνονται ελεύθεροι. Βασίλη. Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα με μεθυσμένο οδηγό λεωφορείου που εκτελήσε το δρομολόγιο Χαλάνδρη Νέα Πεντέλη. Έντρομοι επιβάτες παρατήρησαν πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και όχι μόνο δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει, αλλά απειλούνταν η ζωή των ίδιων και των περαστικών. Τελικά οι επιβάτες κατάφεραν μόνοι τους να ανοίξουν τις πόρτες του λεωφορείου και τον κατήγγειλαν σε αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο. Ενώ κινήθηκε ήδη πειθαρχική διαδικασία για τον ασυνείδητο οδηγό. Έντρομοι επιβάτες φώναζαν, χτυπούσαν τα τζάμια. Επειδή ο οδηγός του λεωφορείου ήταν μεθυσμένος και δεν σταματούσε στις προγραμματισμένες στάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό περιστατικό και για μας, γιατί εμείς ως επαγγελματίες οδηγοί, να πούμε, απαγορεύεται να πιέσει οτιδήποτε.
Το αδιανόητο περιστατικό συνέβη χθες στις 6 το απόγευμα. Οι επιβάτες του λεωφορείου της γραμμής 451 Χαλάνδρη Νέα Πεντέλη αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής πως ο οδηγός ήταν σε κατάσταση μέθης και οδηγούσε με ασυνήθιστα μεγάλη ταχύτητα και δεν άνοιγε τις πόρτες για να κατέβει ο κόσμος. Σε αυτήν εδώ τη στάση, στη λεωφόρο Πεντέλη στο Χαλάνδρη, οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το λεωφορείο, ενώ οι αστυνομικοί, ύστερα από την αναμονή για να έρθει άλλος οδηγός, προσήγαγαν το μεθυσμένο στο τμήμα. Φερόταν ότι ήταν μεθυσμένος. Το άσχημο είναι ότι όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ο συνάδελφος δεν δέχτηκε να κάνει και αλκοτέστ. Αν είναι μία φορά κάποιος δολοφόνος που οδηγάει ένα αυτοκίνητο, βάλτε να δείτε πόσες φορές δολοφόνος είναι ένας που οδηγάει ένα λεωφορείο. Να γίνει έλεγχος πρώτα. Αν μπορεί να κυβερνήσει, να οδηγήσει το λεωφορείο. Οι άνδρες της τροχέας που έφτασαν στο σημείο του αφαίρεσαν το δίπλωμα οδήγησης για 180 ημέρες, ενώ ο οδηγός προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα. Ο οδηγός της εταιρείας που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 451 προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια μέθης. Με εντολή της διοίκησης μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα κινήθηκε ήδη η πειθαρχική διαδικασία. Είναι αδιανόητο ένας επαγγελματίας οδηγός, ιδίως όταν οδηγεί όχημα που μεταφέρει άλλους εν υποψία στους συμπολίτες μας, να καταναλώνει αλκοόλ και ουσίες, που αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για όλους. Κίνδυνο θάνατο αποτελούν οι οδηγοί που πιάνουν το τιμόνι, αν και βρίσκονται υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τον Οκτώβριο η τροχέα σταμάτησε συνολικά 894 οδηγούς υπό την επίδραση αλκοόλ. Είναι και ανεύθυνο και τραγικό. Είναι πολύ άσχημο, δεν πρέπει κανονικά να οδηγά κανείς μεθυσμένος. Και ενώ την ώρα που η τροχέα συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους, η ευθύνη βαραίνει και τους οδηγούς που πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά όταν οδηγούν και πόσο μάλλον εκείνοι οι οδηγοί που στα χέρια τους μαζί με το τιμόνι κρατούν και ανθρώπινες ζωές. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα, κυρίες και κύριοι, καθώς σήμερα βγήκαν τοξικολογικές εξετάσεις για ένα από τα άτυχα παιδιά, ενώ Βασιλεία Μανοπούλου αναβαθμίζονται οι έρευνες των αρχών. Ακριβώς. Καθαρές φαίνεται πως βγήκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του δεύτερου βρέφους της Ειρήνης Μουρτζούκου, ενώ δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια σε βάρος του μικρού παιδιού, ενώ οι ιστολογικές εξετάσεις θα χρειαστούν βέβαια περισσότερο χρόνο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο φάκελος με την υπόθεση των νεκρών βρεφών σε Αχαΐα και Αμαλιάδα, με απόφαση εισαγγελέα, περνάει στα χέρια του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι θα ερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου των παιδιών της Ειρήνης Μουρτζούκου αλλά και του μικρού Παναγιωτάκη. Αναμένεται να κληθούν για κατάθεση όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά και οι ιατροδικαστές που είχαν στα χέρια τους φακέλους και οι γιατροί. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, η έρευνα δεν πρόκειται να σταματήσει, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το οποιοδήποτε σενάριο. Βασιλεία, σε ευχαριστώ πολύ. Τα δόντια της δείχνει η κλιματική αλλαγή σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες καταστροφές από πυρκαγιές στη Νότια Καλιφόρνια. Στην Κροατία, κάτοικοι και επισκέπτες ξεχύθηκαν στις παραλίες λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Νοεμβρίου. Όμως, πρωτόγνωρος είναι εικόνες από τη Σαουδική Αραβία. Εκεί έπεσαν χιόνια, με τις καμήλες μάλιστα να προσπαθούν να περπατήσουν στην έρημο στο κατάλευκο τοπίο. Οι καμήλες στην έρημο Αλτζάφ στη Σαουδική Αραβία περπατούν στα χιόνια. Για πρώτη φορά στην ιστορία η έρημος καλύφθηκε από πυκνό χιόνι με αποτέλεσμα οι αμμώδεις αμόλοφοι να μεταμορφωθούν σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. A blanket of snow in the desert. Cars are skidding on roads because many motorists are unfamiliar with driving over ice. Αυτή η δραματική καιρική αλλαγή για τη Σαουδική Αραβία έκανε το τοπίο της περιοχής μεταβίας αναγνωρίσιμο, με τα ποτάμια και τα ρέματα να ρέουν και πάλι. Ενώ η ορατότητα για τους οδηγούς ήταν περιορισμένη. But excited Saudis are making the most of it as some make snowmen and have snowball fights. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο, προειδοποίησε τους κατοίκους να προετοιμαστούν για περισσότερες καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ημέρες. Στην πόλη Σπλίτ της Κροατίας, ντόπιοι και επισκέπτες απολαμβάνουν τη θάλασσα και τον ηλιόλουστο καιρό. Χάρη στην ασυνήθιστα για την εποχή άνοδο της θερμοκρασίας, οι πολίτες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και ξεχύθηκαν στις παραλίες. And
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Κροατίας, θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες. Πυρηνός όλυθρος στη Νότια Καλιφόρνια. Πυρκαγιά σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη. In Southern California, the mountain fire has burned more than 20,000 acres and about 14% contained only. At least 132 homes have been destroyed. Περισσότεροι από 10,000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν την περιοχή. But for some homeowners, the heartache has only just begun. We had maybe 5 minutes, so I'm seeing my dad run back into the house and I'm screaming, I am going to lose. Μετά από 3 εφιαλτικά 24 ώρα, οι πυροσβέστες προσπαθούν να ελέγξουν πλήρως την πύρινη λέλαπα και να προσδιορίσουν την έκταση των καταστροφών. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύστημα η πολιτική ηγεσία αποχαιρέτησε τον αντισυμβατικό και οραματιστή επιχειρηματία που άφησε το δικό του στίγμα ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη θα γίνει την Τρίτη, ενώ η σωρός του θα εκτεθεί στο Δημαρχείο της πόλης. Οραματιστής, χαρισματικός, πρωτοπόρος, αντισυμβατικός. Ως δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, τάραξε τα νερά της αγαπημένης του πόλης, την οποία υπηρετούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Όμως από παιδί ήξερε πως το αμπέλι θα ρίζωνε η ζωή του και έτσι άφησε το δικό του στίγμα στην Ινωπία. Ο Γιάννης Μπουτάρης, ο Κυριάννης, έφυγε από τη ζωή βράδυ Σαββάτου, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Ο Γιάννης Μπουτάρης είναι η ιστορία αλλά και η πηγή έμπνευσης της αναγέννησης του ελληνικού κρασιού. Μια ανεξάντλητη δύναμη της φύσης που απαντούσε στο μικρό της όνομα. Ο Κυριάννης θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μας. Ονειροπόλος και χορτασμένος. Έζησε τη ζωή του έτσι όπως την ήθελε. Διασκέδαζε και χόρευε μέχρι τέλους. Στο τέλειο χόρευα στα Μπουζούκια. Καιρό και τον χόρευα στο Αλκατράς. Μ' αρέσει ο χώρος, μ' αρέσει να χορεύω. Ερωτεύτηκε την αγαπημένη του Αθηνά στην πρώτη γυμνασίου και λίγα χρόνια αργότερα την παντρεύτηκε γιατί δεν μπορούσε μακριά της. Έκαναν 3 παιδιά. Χώρισαν για μια δεκαετία, τη δεκαετία που ο Γιάννης Μπουτάρης βυθίστηκε στο αλκοόλ. Όμως ξαναέσμιξαν μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος με τον οποίο ο Γιάννης Μπουτάρης εξοικειώθηκε όταν η Αθηνά του έσβησε στα χέρια του. Έχω εξοικειωθεί με την ιδέα ότι όταν έρθει αυτή η ώρα, δεν ξέρω πώς θα είναι. Μπορεί να φοβάμαι. Γεννήθηκε αρχές της δεκαετίας του 40 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε χημικός και οινολόγος. Ασχολήθηκε με την πολιτική και ήταν ένας από τους πιο ρηξικέλευτους δημάρχους στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Γιάννης Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης για 2 θητείες, πίστεψε στη διπλωματία των πόλεων και οραματίστηκε μια Θεσσαλονίκη, κέντρο πανεπιστημιακών σπουδών και παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Τον αποχαιρετώ με βαθιά συγκίνηση και θλίψη ως έναν ακάματο ενεργό πολίτη, έναν θαραλέο άνθρωπο, έναν πολύ αγαπητό φίλο. Τους τελευταίους μήνες είχε καταπέσει, όμως δεν το έβαζε κάτω. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν τον περασμένο Μάιο, όταν υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο σπίτι του, στο ενοποιείο του. Είμαι περήφανος που με τιμούσε με τη φιλία του, καθώς το πνεύμα του έμεινε πάντα μακριά από τη φυλακή των δογμάτων και των συμπλεγμάτων. Κρατώ από τότε τη γαλήνη στο χαμόγελό του και την ηρεμία στα λόγια του. Ο Κυριάννης είχε μια ξεχωριστή ακτινοβολία που θα διαρκεί. Αμπελώνες, κελάρια, δάση και άγρια ζωή, μπαρ και μπουζούκια, ταβέρνες και ρεστοράν, ομάδες ανώνυμων αλκοολικών, διακρίσεις, ατέλειωτα ταξίδια, σκληρές αποφάσεις, λάθη, εμπόδια, δυσκολίες, επιθέσεις, αλλά και μια αντισυμβατική πολιτική διαδρομή με νίκες και ήττες, είναι όλα όσα συμπυκνώνουν τη μυθιστορηματική ζωή του Γιάννη Μπουτάρη. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και στη συνέχεια πρόγνωση του καιρού με την Όλγα Παπαυγούλη. Καλό βράδυ σε όλους.